Επικυρώθηκε η συμφωνία της κυβέρνησης με τους θεσμούς για το τρίτο πρόγραμμα στήριξης της ελληνικής οικονομίας. Συνολικά 222 βουλευτές ψήφισαν ναι, 64 όχι, ενώ 11 δήλωσαν παρόν, ενώ όσον αφορά στον ΣΥΡΙΖΑ, 43 βουλευτές διαφοροποιήθηκαν με αποτέλεσμα για την κυβέρνηση να πέσει κάτω από το όριο των 120 βουλευτών και να χάσει την δεδηλωμένη. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας έχει δύο από τα αποτελέσματα. Το ένα είναι ότι υπερψηφίστηκε η συμφωνία και το άλλο είναι ότι υπήρξε ένας σημαντικός αριθμός βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ που κατεψήφισαν τη συμφωνία, το με αποτέλεσμα να χαθεί η δεδηλωμένη όπως ορίζεται από το Σύνταγμα. Ήδη ο Πρωθυπουργός εξήγηλε ότι θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από την Βουλή στις 20 του μηνός αν δεν απατώμε. Θα προχωρήσει δηλαδή στις διαδικασίες όπως προβλέπονται από το Σύνταγμα και από τον κανονισμό της Βουλής. Πιο συγκεκριμένα από τον ΣΥΡΙΖΑ, 32 βουλευτές καταψήφισαν το νομοσχέδιο, 11 δήλωσαν παρόν, 3 διαφοροποιήθηκαν ψηφίζοντας ναι επί της αρχής και παρόν σε επιμέρους άρθρα, ενώ ο βουλευτής Γιώργος Ακριώτης ήταν απόν. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξανδρος Μητρόπουλος, δήλωσε παρόν. Η κυβέρνηση με αίσθημα ευθύνης επέλεξε, αφού είχε εξαντλήσει όλα τα περιθώρια διαπραγμάτευσης αλλά και όλα τα περιθώρια ρευστότητας, διότι δεν είχε υπάρξει δάνειο στη χώρα από τον Αύγουστο του 2014 από όσους μπορούσαν να δανείσουν τη χώρα, γιατί είναι γνωστό ότι δεν υπάρχει δυνατότητα δανεισμού από τις αγορές. Αφού λοιπόν εξάντλησε η κυβέρνηση όλα τα περιθώρια, στο τέλος αναγκάστηκε κάτω από την απειλή της χρεοκοπίας να επιλέξει να προχωρήσει στην συμφωνία. Αυτό που έγινε χθες στη Βουλή και τις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις ήταν η συνέχεια της συμφωνίας της 20ης Ιουλίου. Πάντως, λόγω του αποτελέσματος, κυβερνητικές πηγές αναφέρουν πως η κυβέρνηση προσανατολίζεται στο να ζητήσει από το Σώμα την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης μετά τις 20 Αυγούστου. Εγώ έχω πιστεί απόλυτα ότι μπροστά στην επιλογή της χρεοκοπίας, όπου θα υπήρχε μια ολική καταστροφή της χώρας, και σε μια συμφωνία η οποία λαβωμένους μεν, αλλά μας βγάζει όρθιους ώστε να δώσουμε τη μάχη στη συνέχεια να ανακληθούν αυτά τα μέτρα και για να σταθεροποιηθεί η οικονομία και για να μην υπάρξει απειλή, περαιτέρω απειλή και για τους πολίτες και για τη χώρα, επελέγει αυτή η διαδικασία. Από εδώ και πέρα λοιπόν θα ακολουθήσουν οι επόμενες διαδικασίες και ο καθένας θα πάρει τις ευθύνες του.